Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε για ακόμα μία μέρα στην μοναδική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που πρωταγωνιστές είσαστε όλοι εσείς με τις δικές σας απορίες. Σήμερα όπως κάθε απόγευμα μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας θα βρούμε λύσεις και θα δώσουμε απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σήμερα στο στούντιο, καθώς μετά τις κάλπες έρχεται η φοροκαταιγίδα, είναι ο Θρασίβλος ο Μιέρης, ο φοροτεχνικός μας, καθώς και ο Δημήτρης ο Τζαμόπουλος, ο πρόεδρος των Φοροτεχνικών Αττικής. Και με τους δύο θα λύσουμε όλες τις δικές σας απορίες μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία. Σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια είναι υποχρεωμένη να κινηθεί η κυβέρνηση προσπαθώντας να ολοκληρώσει επιτυχώς την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος προσαρμογής και να εξασφαλίσει θετική αξιολόγηση από τους δανειστές ώστε να γίνουν γρήγορα οι επόμενες εκταμιεύσεις και να αρχίσει η τελική διαπραγμάτευση για ελάφρυνση του χρέους. Η επίτευξη αυτών των στόχων συναρτάται με την επάνωδο της οικονομίας, την κανονικότητα, τις ανακεφαλοποιήσεις τραπεζών, τη χαλάρωση των capital controls και την διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά και τις επιχειρήσεις. Ο χρονικός ορίζοντας εξαντλείται στις επόμενες 100 ημέρες. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2016, η νέα κυβέρνηση καλείται να διαμορφώσει τη δημοσιονομική στρατηγική για την επόμενη τριετία, διασφαλίζοντας την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, να ολοκληρώσει την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών πριν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διασώσεις με bail-in και να ετοιμάσει συνολική λύση για το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Επίσης, να διαμορφώσει πλήρες τελικό σχέδιο μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος με πρώτο βήμα τη συγχώνευση ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης, επιτάπητος τίθεται και το φορολογικό, για το οποίο συζητείται μια συνολική αναμόρφωση που θα εξυπηρετεί παράλληλα δύο στόχους. Την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων με αύξηση της εισπραξιμότητας, αλλά και την μετακύληση βαρών από τους εισοδηματικά ασθενέστερους προς τα υψηλότερα εισοδήματα. Τώρα στη Νέα Δημοκρατία, στο επίκεντρο των εξελίξεων, θα βρεθεί σήμερα η συνάντηση του Βαγγέλη Μεμαράκη με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Οι επαφές αυτές καθορίζουν εν πολλής και τα ονόματα των γαλάζιων στελεχών που θα αναμετρηθούν για την Προεδρία του Κόμματος. Στις 3.30 μετά το μεσημέρι, συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία και δρομολογεί τις διαδικασίες για την εκλογή του νέου Προέδρου του Κόμματος. Σήμερα θα τεθούν τα χρονοδιαγράμματα για την κατάθεση των υποψηφιότητων με στόχο μέσα στο Νοέμβριο να έχει ολοκληρωθεί η εκλογή του Προέδρου. Σημαντικές επιβαρύνσεις για όλους τους φορολογούμενους αναμένεται να φέρουν οι αλλαγές στη φορολογία που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Η ένταξη των εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή σε ενιαία φορολογική κλίμακα θα οδηγήσει έως και σε τετραπλασιασμό της επιβάρυνσης στα ενίκια. Παράλληλα, εξετάζει τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ για όλους με χαμηλό το πρώτο, καθώς και καθιέρωση αφορολόγητου μόνο για στοχευμένες ομάδες πολιτών. Τέλος, καταργούνται και οι φοροαπαλλαγές που εξακολουθούσαν να ισχύουν. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο τον Νοέμβριο και, σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι του Υπουργείου Οικονομικών, ήδη βρίσκεται η πρόταση για την φορολόγηση όλων των κατηγοριών εισοδήματος με μία ενιαία φορολογική κλίμακα. Σήμερα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για τα εισόδημά τους φορολογούνται με μία κλίμακα τριών εισοδηματικών κλιμακίων και τριών συντελεστών. Για φορολογικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ, ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου είναι 22% για το τμήμα του εισοδήματος από 25.001 ευρώ έως 42.000 ευρώ. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 32% και για το υπερβάλλον είναι 42%. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι να αποκτήσει η κλίμακα ένα προοδευτικότερο χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα από ενίκια, φορολογούνται σήμερα ως εξής. Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 11%, ενώ για υψηλότερο εισόδημα ο συντελεστής ανεβαίνει στο 33%. Παράλληλα, η κλίμακα φορολογίας των ελεύθερων επαγγελματιών προβλέπει σήμερα φορολογικό συντελεστή 26% για εισόδημα έως 50.000 ευρώ και για 33% για το υπερβάλλον.
Αλλαγές δρομολογούνται στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπογραφεί και η απόφαση. Με βάση τις διατάξεις που έχουν ψηφιστεί, θα υπάρξει αύξηση του επιτοκίου από το 3 στο 5%, επιβολή επιτοκίου 5% για οφειλές έως 5.000 ευρώ που ήταν άτοκες, αύξηση δόσεων για τους έχοντες, αλλά και αποβολή για όσους δεν τακτοποιούν τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις, κάτι που προβλεπόταν μόνο για τις ασφαλιστικές εισφορές. Από το επιτόκιο μπορούν να γλιτώσουν οι μικροοφειλέτες που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, όσοι έχουν περιουσία έως 150.000 ευρώ και όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Επίσης, με κριτήρια εισοδηματικά, περιουσιακά που θα καθορίσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, θα κριθεί ποιοι θα συνεχίσουν να αποπληρώνουν την οφειλή τους με τον σημερινό αριθμό δόσεων και ποιοι θα υποχρεωθούν σε μείωση, άρα και σε καταβολή μεγαλύτερων ποσών ανά μήνα. Το μνημόνιο προβλέπει ακόμη κατασχέσεις με διαδικασίες εξπρες για όσους χρωστούν στην εφορία πάνω από 70.000 ευρώ. Επιπλέον, το ακατάσχετο για μισθούς και συντάξεις είναι 1.000 ευρώ και όχι 1.500. Τρία σενάρια για την εξέβρεση ισοδύναμων μέτρων ώστε να μην ισχύσει από την 1η Νοεμβρίου η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις που θα επιφέρει νέες μειώσεις εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για την εξόφληση οφειλών προς το ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ύψους 1,5 δις από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, μικρή αύξηση των εργοδοτικών εισφορών και ενίσχυση του ΕΟΠΗ μέσω των επερχόμενων δόσεων από το τρίτο πακέτο βοήθειας ώστε να καλυφθούν και οι οφειλές του Επικουρικού Ταμείου προς τον οργανισμό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News. Θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε, πιστεύω, τη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό. Το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο και πάλι θα είναι καταλήτης και σε αυτή τη σχέση, όπως και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Χάσαμε όμως ακριβώς αυτό, την ενεργή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για μας. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και τώρα να συνδεθούμε με τον Λουκά τον Γεωργιάδη να μας δώσει την εικόνα των αγορών και σήμερα. Καλησπέρα, Λουκά. Καλό σας απόγευμα. Το ελληνικό χρηματιστήριο, ελάχιστα λεπτά, 10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία και των δημοπρασιών, παρουσιάζει πτώση 0,73% με εξευτελιστικά χαμηλό τζίρο, 19,3 εκατομμύρια σε 663,69 μονάδες. Παρουσιάζει νευρικότητα σήμερα η εγχώρια κεφαλαία αγορά. Είχαμε συχνές αναλλαγές προσήμων, αλλά αυτό που την τελευταία μία ώρα έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το δημοσίευμα του Bloomberg ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές πως ορισμένα από τα περιουσιακά του στοιχεία είναι υπερτιμημένα, άρα θα πρέπει να αντλήσουν μεγαλύτερο ποσό κατά τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης. Και μάλιστα θεωρούν ότι το ποσό αυτό θα πλησιάζει το μέγιστο, όπως έχει οριστεί, στα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την ώρα τις τράπεζες να παρουσιάζουν, να βρίσκονται υπό νέα πίεση. Είναι σχεδόν επί καθημερινής βάσεως οι μετοχές των τραπεζών παρουσιάζουν μεγάλη πίεση και βεβαίως έχουμε κάποιες μετοχές του 25, οι οποίες διαφοροποιούνται και αφορούν στην πραγματική οικονομία. Οι τράπεζες αυτή την ώρα καταγράφουν σημαντικές απώλειες και βεβαίως το καθοριστικό βλέπουμε και στους δέκτες μας δυστυχώς, Λουκά, κάθε χθες και καλύτερα. Ακριβώς, γιατί οι επενδυτές προεξοφλούν πως θα χρειαστούν υψηλότερα ποσά. Βλέπουμε ενδεικτικά τώρα τη Eurobank που περνάει με πτώση 9,68%.
Οι επενδυτές προεξοφλούν. Βλέπουμε όμως ένα γύρισμα της αγοράς στο μείον 0,33% αυτή τη στιγμή. Διαμορφώνονται οι τιμές μας στη διαδικασία των δημοπρασιών. Υπάρχει μεγάλη απροθυμία από τους επενδυτές. Περιμένουν να δουν και τα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης σε σχέση με τα προαπαιτούμενα. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, αλλά σίγουρα το κομμάτι της ανακεφαλαιοποίησης είναι το πιο σημαντικό, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν, οι υφιστάμενοι επενδυτές, ότι οι αυξήσεις, τα ποσά μάλλον στα οποία θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα είναι εξευτελιστικά χαμηλά και αυτό βεβαίως θα συμφέρει τους νέους μετόχους. Άρα οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα υποστούν ένα νέο dilution. Οι απώλειες βέβαια είναι συντριπτικές και από την αρχή του έτους, αλλά και τα τελευταία χρόνια αγγίζουν το. Βρίσκονται κοντά στο 100%, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Και δηλαδή, τώρα η ερώτηση απαξίωση είναι, Λουκά, πόσο περισσότερο δηλαδή από εκεί που έχουν φτάσει ήδη. Ναι, δηλαδή το αν θα φτάσουν στο 99,99% δηλαδή οι απώλειες, είτε το πάρουμε από την αρχή του έτους, είτε κατά τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αυτό είναι και το μεγάλο βαρύδι για την αγορά, η οποία βεβαίως αγορά περιμένει, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, περιμένει βήμα-βήμα την υλοποίηση των προαπαιτούμενων, την θετική αξιολόγηση από το κουαρτέτο τον επόμενο μήνα, για να πάρουμε στη συνέχεια, για να έρθει η δόση των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, να προχωρήσουμε στην ανακεφαλαιοποίηση, να έχουν τελειώσει όλα τα προαπαιτούμενα αλλά και όσα προβλέπονται στη συμφωνία του τρίτου χρηματοδοτικού προγράμματος και βεβαίως να αρχίσει, που είναι και το βασικό ζητούμενο, η συζήτηση για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Σε αυτά τα δύο να προσθέσουμε ότι εφόσον η Ελλάδα περάσει θετικά την αξιολόγηση, εφόσον δηλαδή όλα γίνουν όπως είναι συμφωνημένα, τότε μπαίνουμε και στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα θα δούμε και νέα σημαντική μείωση των spreads σε όλες τις κατηγορίες κρατικών τίτλων. Και βεβαίως θα ενεργοποιηθεί και το πακέτο Juncker ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη επταετία. Αυτό βεβαίως είναι εξελίξεις τις οποίες περιμένουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Ο χρόνος είναι πυκνός, άρα πρώτα απ' όλα το προαπαιτούμενο για να πάμε σε όλα αυτά είναι να υλοποιηθεί μέχρι κεραίας η συμφωνία και βεβαίως να εφαρμοστούν τα προαπαιτούμενα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λουκά. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ο Δημήτρης Τσαμόπουλος, ο πρόεδρος των Φοροτεχνικών Αττικής, αλλά και ο Θρασίβουλος Ομίαρης, ο φοροτεχνικός μας, είναι εδώ για να δώσουν λύσεις και απαντήσεις σε όλα τα δικά σας ερωτήματα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Ο Θρασίβουλος Ομίαρης, ο φοροτεχνικός μας, αλλά και ο Δημήτρης Τσαμόπουλος, ο πρόεδρος των Φοροτεχνικών Αττικής, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας για να δώσουν λύσεις και απαντήσεις όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Και χαμόγελα να δώσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εδώ με κατεβασμένο. Αισιοδοξία, αισιοδοξία. Μπορεί να είμαστε, να έχουμε αγώνα δρόμου λοιπόν 100 ημερών μέχρι να πραγματοποιηθούν και να υλοποιηθούν όλα αυτά τα μέτρα που μας περιμένουν. Όσο και οι δόσεις οι οποίες λένε θα μας τις περικόψουν. Για να δούμε λοιπόν. Αυτό θα το κάνει η εφορία, Θρασίβουλε Μίαρη και Δημήτρη Τσαμόπουλε. Ξαφνικά θα μας κόβουν. Θα δούμε ξαφνικά να έρχεται άλλο κοντήλι. Εμείς πάντως έχουμε ετοιμάσει, το οποίο θα τα συζητήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, τα 65 προαπαιτούμενα που πρέπει να εφαρμοστούν και μάλιστα άμεσα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι πολύ ευχάριστο, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε σωστά τους τηλεθεατές μας. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε και διαβάζουμε τις κάρτες και έτσι κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα ότι το Νοέμβριο θα είναι έτοιμο το νέο φορολογικό. Μιλάνε για μια ενιαία κλίμακα, το οποίο θέλουμε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Δηλαδή τι θα γίνει με την φορολογία για ενοίκια, για συντάξεις και μισθούς και τι εννοούν όταν λένε αυτή την ενιαία κλίμακα. Σοφία μου, εδώ να πούμε ότι επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχουν ξεχωριστές κλίμακες. Ξεκινάμε από εκεί καταρχήν. Πριν τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για μια ενιαία κλίμακα. Εκεί όμως αν θα μπούμε και θα βάλουμε όλα τα εισοδήματα σε μια κλίμακα θα αντιμετωπίσουμε διάφορα διαδικαστικά προβλήματα τα οποία μπορούν να έχουν και χάσιμο πολλών χιλιάδων ευρώ εκατομμυρίων. Δηλαδή αν υπολογίσουμε όπως βλέπουμε στη δημοσιότητα η εισφορά αλληλεγγύης αν προσθεθεί μέσα στον κυρίως μισθό, είναι πάνω από ένα δις.
Αυτό πώς θα πάει να μοιραστεί μέσα. Η εισφορά αλληλεγγύης έχει ένα φορολογητό 12.000 που δεν έχουν οι μισθωτές υπηρεσίες. Υπάρχουν τέτοια διαδικαστικά προβλήματα τεχνικά που πρέπει να συζητήσουν. Γιατί όλα... πρέπει να συμπληρώσουμε εδώ, Θρασίβουλε, ότι από τη μία λοιπόν πάμε να φτιάξουμε κάτι για να δώσουμε μία ανάσα από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη έχουμε μία στέρηση 4,15 δις ευρώ στα έσοδα. Μιλάμε για 645 εκατομμύρια ότι είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Αυγούστου και να αναφέρουμε ότι 7 δις είναι από την αρχή του 2015. Άρα πάμε να κλείσουμε μία τρύπα, αλλά ξύνουμε μία πολύ δυνατή και μεγάλη πληγή. Λοιπόν, Σοφία, αυτό που ουσιαστικά βλέπουμε είναι ότι το δημόσιο έχει τρομερές οφειλές προς ιδιώτες από παντού. Mm-hmm. Τα 7 δις είναι στοιχεία μέχρι και τον Ιούλιο. Αν βάλουμε Αύγουστο και Σεπτέμβριο, έχουμε τα capital controls, γι' αυτό έχουμε και πτώση των εσόδων. Έχουμε μείωση του κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων. Να μην πω ότι είναι μηδενικός ο τζίρος, άρα λογικά δεν μπορούμε να έχουμε αύξηση των εσόδων. Έχουμε τώρα τις ανακοινώσεις για ενιαία κλίμακα στα εισοδήματα που σημαίνει αύξηση της φορολογίας. Γιατί η ενιαία κλίμακα, όπως πολύ καλά το έθεσες και εσύ στο Δελτίο Ειδήσεων, καταργεί, αν το θέλεις, τη μειωμένη φορολογία για κάποιες χαμηλές κλίμακες ενοικίων. Ακριβώς, και μέχρι για ένα τετραπλασιασμό που μπορεί να επιβαρυνθεί ο κάθε φορολογούμενος, ιδίως στο κομμάτι των ενοικίων. Και ας δούμε και τις μισθωτές υπηρεσίες. Συζητάμε λοιπόν για τις μισθωτές υπηρεσίες, για μισθούς, μισθούς. Για ετήσιες αποδοχές από 9 έως 12.000 να έχουμε αφορολόγητες. Αλλά μέχρι εκεί, 12.001 θα πηγαίνουμε σε κανονικό συντελεστή. Μιλάμε για συντελεστή που θα φτάνει μέχρι το 50% των δηλωμένων εισοδημάτων. Νομίζω δεν υπάρχει και πουθενά άλλου, Θρασίβουλε, τόσο υψηλή φορολόγηση. Πουθενά άλλου στην Ευρώπη τουλάχιστον. Πουθενά. Μιλάμε από 0 και μέχρι τις 50.000 για 29% φορολογία στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρές εταιρείες. Μιλάμε για 29% στις ανώνυμες και μιλάμε και για αύξηση των μερισμάτων. Μιλάμε για αύξηση της προκαταβολής, όπως τώρα περιμένουμε τα εκαθαριστικά στους αγρότες, διπλασιασμό από το 27,5% στο 55%, στις ανώνυμες εταιρείες από το 80% στο 100%, που ουσιαστικά στραγγίζουν τη ρευστότητα οποιασδήποτε επιχείρησης. Πριν συνεχίσουμε, Θρασίβουλε, να βάλουμε μία άνω τελεία για να πάμε στον πρώτο τηλεθεατή μας, που είναι ο κύριος Θόδωρος. Καλησπέρα, κύριε Θόδωρε. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα για εσάς, για την άψογη παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε και πολύ. Και που σας παρακολουθώ, δεν σας χάνομαι τίποτα. Να είσαστε καλά, κύριε Θόδωρε. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω μάλλον για το θέμα, ας πούμε, των ισοδυνάμων στους φοροτεχνικούς και να παρακαλέσω και εσάς να κάνετε μια έκκληση στον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη να καταδεχτεί να έρθει στην εκπομπή σας. Θα βεβαίως και το έχουμε κάνει και την πρόσκληση, την οποία την έχει αποδεχθεί. Σύντομα θα είναι εδώ κοντά μας για Οπότε δεν θα τον εχάσω. Λοιπόν, λέω τα ισοδύναμα. Γνωρίζουν οι φοροτεχνικοί και κατ' επέκταση ο κύριος Αλεξιάδης ότι δεν έχει μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Δεν θα πω το 80, θα πω το 50% αποδόση φόρους κληρονομίας. Γνωρίζουν ότι όλη η Ελλάδα είναι με το στόμα. Γνωρίζουν ότι τα Ε9 δεν έχουν δικαιολογητικά και είναι παραμύθια αυτά που δηλώνουν. Που να είναι το κεφάλι. Γνωρίζουν ότι τα σπίτια στο χωριό είναι 75 τετραγωνικά δηλωμένα και είναι 200. Μάλιστα. Λέω. Τι έχετε να... μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση με τον κύριο Θόδωρο. Πολύ σωστά όσα λέει. Συμφωνείτε και οι δύο από ό,τι καταλαβαίνουμε με τη Σοφία. Σχετικά με τα ισοδύναμα. Να πούμε ένα τελευταίο αυτό που είχαμε το καλοκαιρινό. Εγώ την αγάπη μου σας στέλνω και κουράγιο ειδικά σφοροτεχνικούς να έχουν σιδερένιο στο μάχη. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και οι φοροτεχνικοί μας. Σχετικά με τα ισοδύναμα. Έθεσε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Θόδωρος. Έριξε στο τραπέζι, δηλαδή, μια μαγική λέξη, να πούμε, τι γίνεται με το ισοδύναμα. Όπως και στο ασφαλιστικό το περιμένουμε. Μια λέξη η οποία έχει προσθεθεί στο λεξιλόγιο μας, στην καθημερινότητά μας τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να δούμε και να το δούμε λιγάκι σφαιρικά το όλο θέμα. Δηλαδή είδαμε τώρα τελευταία το καλοκαίρι τι έγινε με το βόηο το κρέας, με το μοσχάρι
και με τα ιδιωτικά σχολεία. Δηλαδή το βγάλαμε από το Μοσχάρι και τα πήγαμε στα ιδιωτικά σχολεία. Η άποψή μου σε αυτό είναι κάπως απόλυτη, με την έννοια ότι τελικά η αύξηση στο Μοσχάρι θα ήταν 20 λεπτά το κιλό. Mm-hmm. Στα σχολεία έρχεται στο 5.000, έρχεται 1.150 επιπλέον. 1/4 πάνω της αξίας. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη η αξία. Και αν η φιλοσοφία της κυβέρνησης για μένα πρέπει να είναι ότι οι φόροι όσο πιο μεγάλη εξάπλωση έχουν και μοιραστούν, τόσο πιο δίκαιοι και τόσο μη επώδυνοι θα είναι. Σωστά. Αυτή είναι η άποψή μου. Σαν πρόεδρος του Συλλόγου Φοροτεχνικών Αττικής, έχεις κάνει, Δημήτρη, κάποιες ενστάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών προτάσεις. Προτάσεις συνέχειας. Τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Δεν προλαβαίνουμε να βγει κάτι και αμέσως είμαστε στο Υπουργείο, συναντήσεις, υπομνήματα. Μάλιστα. Μπορώ να πω ότι είμαστε σε μια καλή συνεργασία με τον Υπουργό τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη και με τη Γενική Γραμματεία την Κατερίνα Τσαβάιδο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι γνώστες της αγοράς, ξέρουν και μπορούμε έστω να συνεννοηθούμε. Μάλιστα. Θρασίβουλε, γράφεις και στο SK πολλές φορές, έχουμε διαβάσει στο sknews.gr πολλά άρθρα σου σχετικά με το τι μας περιμένει τις επόμενες 100 ημέρες. Έτσι ξεκινήσαμε. Είναι ένας αγώνας δρόμου της νέας κυβέρνησης, λοιπόν, να αυξήσει την εισπραξιμότητα και να γεμίσει τα άδεια πραγματικά ταμεία. Από ό,τι είπε η Σοφία πριν από λίγο και στο δελτίο ανέφερε, τα ταμεία είναι άδεια. Πιστεύεις ότι με αυτό το μέτρο, με αυτά τα προαπαιτούμενα για τις 100 δόσεις που αλλάζουν τα πάντα άρδιν, θα μπορούν να βρεθούν άλλα ισοδύναμα για να καλύψουν αυτό το κενό που μπορεί κάποιοι να βρεθούν και με έξωση, αν μου επιτραπεί η λέξη, από τη ρύθμιση των 100 δόσεων? Λοιπόν, τα ισοδύναμα που θα βρεθούν θα πρέπει να υπάρχει συνδυασμός με ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Το μόνο που περιμένουμε τώρα είναι να πληρώσουμε τους φόρους τους οποίους έχουν προγραμματιστεί. Για όσους από εμάς μπορούν να το πληρώσουν. Να πούμε ότι η έξωση από τις 100 δόσεις θα γίνει με συγκεκριμένες προϋποθέσεις αν η περιουσιακή κατάσταση δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Το σίγουρο από όλους πρέπει να τηρηθεί το τρίμηνο το οποίο έχει διάρκεια και δεν μπορούμε να καταβάλουμε που δεν φεύγεις από τις δόσεις αυτές. Θα έχουμε μια αύξηση του επιτοκίου σε αυτούς που χρωστάνε μέχρι 5.000 ευρώ από το 3 στο 5%. Δεν είναι πολύ μεγάλη η επιβάρηση. Το πρόβλημα είναι όλα τα άλλα. Ποιο? Ότι τώρα έρχονται οι νέες δόσεις για τους νέους φόρους που βεβαιωθήκανε μέσα στο 2015. Έρχεται το έμφυα που πάλι δεν θα μπορεί να πληρωθεί, θα είναι σε 5 μηνιαίες δόσεις. Έρχονται η αύξηση του ΦΠΑ και στο αγροτικό πετρέλαιο για να πιάσουμε και τους αγρότες. Έχουμε μπροστά μας τα εκαθαριστικά. Αυτά που είναι για την πολυτελή διαβίωση, γιατί για αυτοκίνητα πάνω από 2.500 κυβικά και για 5 μέτρα βάρκα, ας το πω έτσι, μην το πω σκάφος. Σκάφος δεν είναι το λες, 5 μέτρα, για αλήθεια. Λοιπόν, είναι η αύξηση της προκαταβολής στις εταιρείες, όλα αυτά. Με τι? Τις πισίνες, ξέχασες. Ναι, και τις πισίνες. Τις πισίνες, τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα και όλα αυτά που μπορεί να διαθέτει κάποιος. Με κλειστές στις τράπεζες. Και ουσιαστικά με μηδενική ρευστότητα τις επιχειρήσεις. Αν λοιπόν δεν γυρίσουν αυτά τα χρήματα, αν το δημόσιο δεν πληρώσει αυτά που οφείλει, που ξεπερνάνε τα 7 με 8 δις, αν δεν γυρίσει τις προκαταβολές φόρου, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, αν δεν κεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και να τονίσω και κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που λέγαμε. Το πρόβλημα δεν είναι η συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο Οικονομικών, που σίγουρα κάνει τα μέγιστα για να μπορέσει να εξυπηρετεί σε αυτήν την κατάσταση. Το πρόβλημα ξεκινάει από τους νόμους. Όταν υπάρχει αυτή η πολυνομία, το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να το εφαρμόσει.
θα δούμε σε λίγο το περιουσιολόγιο. Και το βάζω αυτό στο τραπέζι, γιατί αυτό θα δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα. Αν έρθουμε με τις έμεσες τεχνικές ελέγχου να δούμε το τι πέρασε από τον κάθε τραπεζικό λογαριασμό, όπως αναφέρθηκε, με καταθέσεις πάνω από 100.000 ευρώ, πάρα πολλοί από τους συμπολίτες μας, αν δεν έχουν φροντίσει να συγκεντρώσουν τα στοιχεία, γιατί η πρόσκληση θα είναι συγκεκριμένη, εντός 20 ημερών θα πρέπει να δικαιολογήσουν δεκαετίας κινήσεις μέσα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, γιατί έχουμε και αυτή, συγγνώμη, τα πολλά παράδοξα. Να σε διακόψω σε αυτό ακριβώς, σε αυτό που λες θα είναι μάλλον η ερώτησή μου. Δηλαδή μπορεί κάποιος 10 χρόνια πίσω είναι 10 χρόνια πίσω. Μπορεί κάποιος να μην έχει τις αποδείξεις για να δικαιολογήσει αυτό. Σε αυτή την περίπτωση τι μπορεί να συμβεί. Το έχω πει επανειλημμένως, βέβαια το Υπουργείο επιμένει και στηρίζεται στους νόμους. Να μας δώσεις την απάντηση μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί από το κοντρόλ μας πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα λοιπόν. Σε λίγο ο Δημήτρης Τσαμόπουλος, ο πρόεδρος των φοροτεχνικών, αλλά και ο Θρασίβουλος Ομίαρης, ο φοροτεχνικός μας, θα δώσουν λύσεις και απαντήσεις σε όλα αυτά που μας απασχολούν όσον αφορά την φορολογία. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε απόγευμα από τις 5 έως τις 6 για να βρίσκουμε λύσεις σε όλες τις δικές ερωτήσεις. Την μία μέρα έχουμε Σοφία, έχουμε το ασφαλιστικό, την άλλη μέρα έχουμε τα φοροτεχνικά, γιατί έχουμε πάρα πολλές αλλαγές και έχουμε τα προαπαιτούμενα, όπως μας έχει πει πολλές φορές και ο Λουκάς ο Γεωργιάδης που βγαίνει στην εκπομπή μας και μας λέει το οικονομικό ρεπορτάζ, όπως και η Αμαλία Ικάτζου, για τις 100 αυτές μέρες αγώνα που έχει η νέα κυβέρνηση πλέον να υλοποιήσει όλα αυτά. Όλα αυτά που πρέπει να τα συζητάμε μαζί σας για να βρίσκουμε λύσεις για το πόσο επηρεάζουν τους φορολογουμένους στην καθημερινότητά μας. Τι λοιπόν έχουμε να περιμένουμε, ας γίνουμε χρηστικοί όπως γινόμαστε κάθε απόγευμα, να δούμε. Έχουμε και κάποιες ερωτήσεις που θέλουμε, βεβαίως θα δούμε τα 65 προαπαιτούμενα τα οποία πρέπει να υλοποιήσουμε. Σοφία μου, πόσες κάρτες είναι σήμερα? Είναι πολλές κάρτες, αλλά θέλω να πάμε και σε 2-3 ερωτήσεις των τηλεθεατών και μετά θα περάσουμε να πούμε και για τις κάρτες. Τι θα γίνει αν κάποιος έχει μπει στη ρύθμιση, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει τις δόσεις του ένφια, εάν αλλάζει κάτι και βεβαίως τι κυρώσεις θα έχει? Έχει μία προθεσμία, πέρα από το ότι θα είναι σε 5 δόσεις μέχρι το Φεβρουάριο, έχει μία προθεσμία να μπορεί να κάνει ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση που λέμε, για 12 δόσεις. Αλλά πρέπει να το κάνει μέσα σε 3 μήνες. Μόνο αυτό, έτσι από τις 100 φτάνουμε στις 12 πλέον. Όχι, όχι από τις 100, για να μπορέσει να κρατήσει τις 12% δόσεις τη ρύθμιση αυτή. Οποιοσδήποτε νέος φόρος βγαίνει, είναι με τον τελευταίο νόμο, με το μνημόνιο που ψηφίστηκε, θα πρέπει ή να πληρώνεται ή να ρυθμίζεται σε προθεσμία 3 μηνών. Μάλιστα. Το 421 Θρασίβουλο μας ρωτάει πώς μπορώ να έχω την απαλλαγή 50% για τον ένφια. Είναι συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις. Το 50% για τον ένφια μπορεί να είναι αν είσαι άνεργος με εισόδημα κάτω των 9.000 και συγκεκριμένη περιουσία. Και μέχρι 150 τετραγωνικά να είναι 150 τετραγωνικά η ακίνητη περιουσία. Πρέπει να είναι σε συνάρτηση όλες αυτές οι προϋποθέσεις. Ναι, πρέπει να είναι όχι σε συνάρτηση. Όχι να έχεις μία εκ των 3-4 που είναι. Δηλαδή πρέπει να έχεις όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να μπορέσεις να πάρεις την έκδοση του 50%. Και έχουμε και απαλλαγές βέβαια και 100% σε περίπτωση αναπηρίας πάνω από 80% και πάνω, έτσι. Πάλι με τα ίδια κριτήρια. Και σε τρίτεκνους ισχύει κάτι τέτοιο. Τρίτεκνους και πολύτεκνους. Μάλιστα, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι. Και όσοι λοιπόν έχουν από αναπηρία από 80 και πάνω δικαιούνται 50% έκπτωση. 100% έκπτωση στον ένφια. 10.000 και χοντρικά τα λέμε τώρα και ακίνητη περιουσία κάτω από 150.000. Το 224 μας ρωτάει ποια είναι τα πρόστιμα για την μη υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων, ρωτάει ο φίλος μας. Ενδιαφέρουν οι απόψεις. Η άποψη δικιά είχαμε μου ακούσει είναι για 100 ευρώ, 250 ευρώ, τι γίνεται, αλλά ακούσαμε και για 500 ευρώ. Η άποψή μου είναι ότι πάει στα 100 ευρώ, είναι στο άρθρο 54, το 41-74. Ναι.
που είναι δηλαδή δεν είστε διαδόσει προ τα πάνω προ τα κάτω. Πληροφοριακού χαρακτήρα, γιατί δεν βγάζει κάποιο εισόδημα από εκεί, είναι πληροφοριακού, οπότε πάει στο καθυστερικό. Μάλιστα. Στα 100 ευρώ, Σοφία. Συν το χαρτόσημο να προσθέσουμε. Α, συν το χαρτόσημο, το ξεχνάμε. Βρήκανε, ανακαλύψανε κάποιες παλιές διατάξεις χαρτοσύμου και σου λέει στα αυτοτελή πρόστιμα, ας βάλουμε και ένα χαρτόσημο 2,4. Θα συμβούλε, πολλοί μας παίρνουν τηλεθεατές οι οποίοι έχουν πάνω από 30.000 ευρώ εισόδημα και θέλουν να ξέρουν τι τους περιμένει. Βέβαια, όλα αυτά είναι ακόμα σε πληροφορίες, αλλά. Επειδή ουσιαστικά η κυβέρνηση αυτή λέει για τους υψηλόμισθους και τελικά να δούμε ποιοι είναι οι υψηλόμισθοι, αυτοί που παίρνουν 1.500 ευρώ το μήνα ή αυτοί που φτάνουν τα 2.100 το μήνα. Γιατί εκεί πηγαίνει ουσιαστικά ο στόχος. Πάνω από τις 30.000 ευρώ λοιπόν θα έχουμε αύξηση ουσιαστικά του συντελεστή φορολογίας. Θεωρούνται δηλαδή από τους προνομιούχους. Μάλιστα. Λίγοι είναι αυτοί βέβαια στην Ελλάδα, έτσι όπως έχουν φτάσει οι μισθοί, καταλαβαίνεις ότι είναι λίγοι. Άμα τους τιμωρήσουμε και αυτούς, να δω πώς θα έχουμε εισπραξιμότητα αυτό πολύ που λέει. Βασική ερώτηση από πάρα πολλούς τηλεθεατές είναι για τα τέλη κυκλοφορίας για το 2016 και μας ρωτάνε, θα σύμβουλε, τι γινόταν αυτό που με τις πινακίδες, αν πληρώνεις τα ολόκληρα ή τα μισά ανάλογα με τους μήνες, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν έχει ψηφιστεί αυτό για τους μήνες και μάλιστα ενώ είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Όλα τα τέλη κυκλοφορίας πληρώνονται από τη στιγμή που γίνεται ανάσυση των πινακίδων εντός του έτους. Το κανονικό θα ήταν όσους μήνες λειτουργεί το αυτοκίνητο, τόσα 12 τιμώρια να πληρώναμε σε τέλη κυκλοφορίας. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις κάρτες μας για να συζητάμε και να εξηγούμε μαζί και στους τηλεθεατές. Πάμε να δούμε ποια είναι τα 65 προαπαιτούμενα, τα οποία πρέπει άμεσα να υλοποιήσει η κυβέρνηση. Ξεκινάμε λοιπόν. Κατασχέσεις καταθέσεων για οφειλές προς την εφορία άνω των 70.000 ευρώ. Έχουμε ηλεκτρονικές καταστάσεις ισχύραν τραπεζών. Έχουμε προτεραιότητες στις μεγάλες υποθέσεις ίσπραξης ποσών. Και έχουμε ορισμό των πρώτων νησιών, στον οποίο θα εφαρμοστεί η κατάργηση της έκπτωσης του 30% στον ΦΠΑ. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από ένα Θρασίβουλε. Είναι αυτά τα οποία πρέπει να υλοποιήσει άμεσα η κυβέρνηση, πρέπει να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας. Να πούμε ότι έχουμε μείωση του ακατάσχετου ποσού από 1.500 ευρώ στα 1.000 ευρώ για μισθούς και συντάξεις. Το πρώτο. Αυτό γίνεται αυτόματα, Θρασίβουλε, δηλαδή ανοίγει αυτόματα ο λογαριασμός και μπορούν να κάνουν. Γίνεται προειδοποίηση πλέον εντός 5 ημερών να γίνει ρύθμιση, γιατί είχαμε τα προβλήματα αυτόματα να φεύγουν τα χρήματα. Ηλεκτρονική όμως, έτσι, να το τονίσουμε ότι γίνεται ηλεκτρονικά αυτό και δεν έρχεται κάποιος στο σπίτι να σου χτυπήσει την πόρτα να κάνεις ρύθμιση. Και από εκεί και πέρα, αν μέσα σε 5 μέρες δεν έχουμε ανταποκριθεί να καλύψουμε το χρέος μας ή να ρυθμίσουμε το χρέος μας προς το δημόσιο, προβαίνει σε άμεση κατάσχεση και φεύγουν τα χρήματα από τον λογαριασμό μας. Πριν περάσουμε στα επόμενα 5, θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Διονύση. Καλησπέρα σας, σας ακούμε κύριε Διονύση. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Κύριε Διονύση. Θα μας μιλήσετε. Θέλω να ρωτήσω για το γιο μου. Σας ακούμε. Λοιπόν, είναι 54 ετών. Ναι. Έχει 8.500 αίσθημα παρέα. Α, θα μας καλέσετε αύριο, κύριε Διονύση. Σήμερα δεν, σήμερα δεν μιλάμε για συντάξεις. Θα μιλήσουμε αύριο με τον Στάθη Χριστοδουλέλη. Σήμερα μόνο για φορολογικά. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάρω αύριο. Να είστε καλά, κύριε Διονύση. Η κυρία Θάλια είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Θάλια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω, είπατε προηγουμένως ότι απαλλάσσονται από τον ΕΜΣΙΑ τα άτομα με αναπηρία πάνω από 80%. Μάλιστα. Πού μπορούμε να απευθυνθούμε για αυτό το πράγμα, πού μπορούμε να κάνουμε τη... την αίτηση. Θρασίβουλε, πού μπορεί να κάνει την αίτηση, κύριε, για να... Αν δεν το δει στο λογαριασμό, στο εκαθαριστικό που θα βγει. Μάλιστα. Γιατί πηγαίνει αυτόματα και μειώνονται. Να πούμε ποιοι απαλλάσσονται. Έτσι. Είναι αυτοί που το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 1.000 ευρώ. Α, εντάξει, εντάξει. Επειδή είμαστε ζευγάρι, τα ξεπερνάμε. Ναι. Είδατε, πρέπει να έχετε όλες για τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Το σύνολο, τα περνάτε δυστυχώς. Ναι, το σύνολο της επιφανείας των χτισμάτων, αυτά τώρα πηγαίνουν προσθετικά, έτσι, που κατέχουν να μην ξεπερνάει τα 150 τετραγωνικά. Δεν υπάρχει, δεν τα ξεπερνάμε, αλλά το εισόδημα που λέτε είναι του συζύγου. Όλο οικογενειακό. Είναι οικογενειακό. Ναι, το οικογενειακό δυστυχώς ξεπερνάμε τις 12. Έχετε δύο, τρεις. Όχι δυστυχώς, ευτυχώς να λέτε. Ευτυχώς, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει έκπτωση. Είναι πολλοί που είναι και άνεργοι. Σε λίγο δεν θα τις ξεπερνάμε. Πάλι καλά που γελάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Θάλια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Είχαμε μείνει, λοιπόν, είχαμε πει τα πρώτα, τα πέντε προαπαιτούμενα, λοιπόν, που πρέπει να υλοποιήσει άμεσα η κυβέρνηση. Συνεχίζουμε, λοιπόν, με την δεύτερη κάρτα, ότι το ΣΔΟΕ θα ενταχθεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Έχουμε αύξηση της φορολογίας στα πλοία. Υπάρχει το πρόστιμο 150 ευρώ σε όσους δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από τον τεχνικό έλεγχο. Ποινολόγιο εφορίας. Κατάργηση όλων των προστίμων του κώδικα βιβλίων και στοιχείων και έχουμε ποιότερες ποινές για τις απλές παρεμβάσεις του κώδικα βασικών. Λοιπόν, ένα σχόλιο εδώ, το είχαμε ακούσει, το είχαμε πει κιόλας για το ΣΔΟΕ, ότι θα ενταχθεί στην κοινωνική. Ναι, εντάξει, έχει βγει ήδη η εντολή, έχει βγει και η πολυγραφημένη. Ναι. Είναι στις διαδικασίες. Ορίστηκε και μία πενταμελής επιτροπή, η οποία θα παίρνει τις υποθέσεις. Θα αναφερθώ των σοφών στο ασφαλιστικό, κάτι τέτοιο, έτσι, Δημήτρη. Για να επιβλέπει και να ορίζει πώς θα γίνει η όλη αυτή διαδικασία. Αυτοί οι σοφοί δεν μπορούν να κάνουν θαύματα. Εδώ να πούμε στην κάρτα που είχε, οι σοφοί δεν κάνουν θαύματα. Έτσι, δεν κάνουν θαύματα. Τώρα οι σοφοί δεν κάνουν. Λέμε. Η σοφία μόνο αν μπορεί έτσι, να κάνει. Έτσι, μόνο μέχρι τη σοφία μπορεί να κάνει θαύμα. Λοιπόν, κατάργηση που είχε στην κάρτα, κατάργηση των προστίμων, δεν υπάρχει κατάργηση. Θα υπάρξει μία μείωση των προστίμων, αλλά σε περίπτωση φοροδιαφυγής θα είναι πολύ χειρότερα εκεί τα πρόστιμα. Δηλαδή, σε μία έκπτωση απόδειξη θα είναι πολύ περισσότερο το πρόστιμο από αυτό που είναι αυτή τη στιγμή, που είναι 250 ευρώ. Άρα, λοιπόν, πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα. Ναι. Πιο υψηλά δηλαδή τα πρόστιμα σε περίπτωση μη έκδοσης απόδειξης. Ναι, ουσιαστικά κάποιες οι τυπικές παραβάσεις θα πέσουν αυτό πληροφοριακού χαρακτήρα. Στην Ελλάδα, Τρασίβουλε, ποιοι είναι 40, αυτοί πούμε, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν περισσότερο, δηλαδή αυτοί που δεν κόβουν αποδείξεις. Σίγουρα θα το ξέρεις το ποσοστό ποιο είναι. Ποιοι είναι αυτοί, λοιπόν, που δεν κόβουν αποδείξεις περισσότερο από όλους τους κλάδους. Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής δεν είναι. Δεν έγκυται σίγουρα κάπου. Δεν έγκυται στη μικρή απόδειξη που δεν βγάζει ο κουλουράς ή που δεν βγάζουν στη λαϊκή αγορά οι μικροεπαγγελματίες ή οι αγρότες. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, τη φοροδιαφυγή θα πρέπει να την εντοπίσουμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Όταν μιλάμε για μεγάλα νούμερα στα πετρελαιοειδή, στα καπνοβιομηχανικά, όταν μιλάμε για τριγωνικές συναλλαγές οι οποίες περνάνε και υπερτιμολογούν ουσιαστικά το προϊόν. Εκεί θα πρέπει να εντοπίσουμε και εκεί βγαίνουν τα μεγάλα προβλήματα της φοροδιαφυγής. Και πολύ καλά προχωράνε στην κατάργηση των υψηλών προστίμων, γιατί δεν μπορεί όταν κάνεις μία παράβαση, όταν αποκρύπτεις έστω 1.000 ευρώ το πρόστιμο να είναι 10.000 ευρώ. Αυτά τα 10.000 ευρώ ποτέ δεν θα πληρωθούν. Θα πρέπει και εμείς να εξομοιώσουμε από τη στιγμή που βρίσκουμε τη φοροδιαφυγή, να την προσαυξάνουμε, να βάζουμε παραδειγματικά πρόστιμα, να πηγαίνουμε σε κλείσιμο, σε απενεργοποίηση αν το θέλετε του αφημί, του συμπολίτη που έχει πέσει σε αυτή την παράβαση, αλλά δεν πρέπει να κλείνουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν προσωπικό για τυπικούς λόγους και μόνο για πολύ αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας. Εγώ εκεί βάζω, αν το θέλετε, το πρόβλημα. Και να πω και κάποια βασικά στοιχεία, εξακολουθώντας πίσω, όταν ανοίγουν οι λογαριασμοί και έχουμε να δικαιολογήσουμε χρήματα που έχουν περάσει, ας πούμε, έχουμε παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν δεσμεύσει ανώνυμες ή άλλες εταιρείες και έχουν περάσει χρήματα αυτών των εταιρεών από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς. Αυτοί σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τιμωρηθούν, γιατί τα περισσότερα χρήματα έχουν πληρωθεί είτε για μισθοδοσία είτε για δημόσιο ή ασφαλιστικούς οργανισμούς. Τα παλιότερα χρόνια δεν υπήρχε αυτή η αυστηριοποίηση, αν το θέλετε. Και εδώ έχουμε και αποφάσεις των διοικητικών εφετείων
Η τελευταία μάλιστα στο διοικητικό εφετείο Αθηνών, που ουσιαστικά λέει ότι άνοιγμα λογαριασμών θα πρέπει να γίνει μετά την ψήφιση του νόμου. Του νόμου 3888 του 10, που ψηφίστηκε 31 του 10. Από εκείνη την ημερομηνία και μετά θα μπορεί η εφορία να καταλογίζει πρόστιμα. Γιατί αν καταλογίσει πιο πριν, ουσιαστικά είναι μη εισπραχτέα και στα δικαστήρια εκπίπτουν. Αυτό έτσι σαν παρέμβαση. Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα, γιατί έχουμε κατασχέσεις που το είπαμε και στο δελτίο, σε μισθούς άνω των 1.200 ευρώ και καταθέσεις άνω των 1.000 ευρώ. Έχουμε μείωση των 100 δόσεων ανάλογα με τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια των οφειλετών. Έχουμε το επιτόκιο 5% για τα χρέη προς το δημόσιο. Πάει για ρύθμιση 12 δόσεων με επιτόκιο 5%. Και να μείνουμε λίγο εδώ, θα συμβούλε και Δημήτρη. Γιατί πολλοί τηλεθεατές μας καλούν σε έναν πανικό, μπορώ να το χαρακτηρίσω, και μας λένε τι θα γίνει τώρα και πώς μπορώ να πληρώσω το φόρο μου. Να ξεκινήσουμε από τις κατασχέσεις λίγο, Σοφία. Να ξεκινήσουμε, ναι. Εδώ να πούμε ότι αυτό που άλλαξε ήταν 1.500 ευρώ. Ναι. Έπαιρνε το υπερβάλλον από τα 1.500 ευρώ, έπαιρνε το 1/4. Τώρα λοιπόν πάνω από τα 1.000 και μέχρι τα 1.500 παίρνει το 1/2 και το μισό λοιπόν, δηλαδή, και από εκεί και πάνω τα παίρνει όλα. Η μείωση των 100 δόσεων, αυτό εγώ θα πω ότι είναι μια αδικία, διότι εξαιρεί τους επιχειρηματίες. Ακριβώς. Εξαιρεί τους επιχειρηματίες όταν έχουν χρέη μέχρι 5.000 που ήταν άτοκα, τώρα τους βάζει επιτόκιο. Επίσης, ποια ήταν η άλλη κάρτα? Και τα μπλοκάκια, όχι τα μπλοκάκια. Όλα. Όλους ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Έχουμε επιτόκιο 5% για τα χρέη. Αυτό να πούμε ότι ναι, μεν στην πάγια ρύθμιση ανεβαίνει το επιτόκιο από 3, θα πάει στο 5, αλλά στην πάγια ρύθμιση από το 8,3 που ήταν, πέφτει και αυτό στο 5. Έχουμε και κάτι θετικό δηλαδή. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε όσο χρόνο έχουμε. Έχουμε λογισμικό για απάτη ΦΠΑ, επίσπευση της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης. Ιδιώτες θα αναλαμβάνουν, εκτελούν κατασχέσεις. Κατασχέσεις για μη έγκαιρη έχουμε καταβολή δόσεων. Έλεγχοι καταθέσεων σε βάθος δεκαετίας είναι αυτό που συζητήσαμε και πριν από λίγο, Θρασίβουλε. Παροχή πρόσβασης στο έμεσο μητρό τραπεζικό λογαριασμών και σε στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, διαβάζουμε. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλεις να σχολιάσουμε λιγάκι τις κατασχέσεις. Εδώ θα πρέπει να προσέξει ο κόσμος. Ναι. Βέβαια είναι μεγάλο το νούμερο με το τελευταίο στις τα προαπαιτούμενα. Για χρέη πάνω από 70.000 θα υπάρχει άμεση δέσμευση λογαριασμού, με υποχρέωση του Δημοσίου να κατάσχει σε σύντομο κάποιες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, το ποσό κατευθείαν από την τράπεζα. Μάλιστα. Πάντως έχουμε και αλλαγές, να το πούμε, δεν προλάβαμε να διαβάσουμε βεβαίως τις κάρτες. Σχετικά και με τις 100. Και αλλαγές στα τεκμήρια. Να το δούμε αυτό. Τέλος πάντων, αναμένουμε βεβαίως. Εάν θα μπει το περιουσιολόγιο, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξη στα τεκμήρια πλέον. Πάντως έχουμε κάτι πολύ άσχημο. Έχουμε καταργήσει τον φοροαπαλλαγών, Θρασίβουλε. Και ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε. Έτσι κι αλλιώς οι φοροαπαλλαγές είναι πολύ λίγες. Αυτό ουσιαστικά που μπαίνουν στο στόχαστρο είναι οι μικρές ελαφρύσεις. Οι μικρές ελαφρύσεις που έχουμε, ας πούμε, στην παρακράτηση του φόρου για το υπερβάλλον ποσό, το οποίο είναι για μισθωτούς και συνταξιούχους. Αυτό που έχει παραμείνει με το 10% των αποδείξεων και 10% ανάλογα το εισόδημα για τα ιατρικά. Και αυτά νομίζω ότι πλέον δεν πρέπει να μιλάμε για φοροαπαλλαγές, θα πρέπει να ουσιαστικά να δούμε το πώς θα πληρωθεί αυτός ο λογαριασμός των φόρων και πώς θα ρυθμιστεί, έτσι ώστε να έχουν όλοι την αντίστοιχη δουλειά, γιατί το στοίχημα από εδώ και πέρα είναι η ανεργία και η ανάπτυξη. Αν δεν υπάρχει δουλειά και αν ο άλλος είναι άνεργος, δεν πρόκειται να εισπράξει τίποτα, ούτε το κράτος, ούτε να κινηθεί και η αγορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο σας που ήσασταν εδώ σήμερα. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 από όλους εμάς. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. We'll be right back.
We'll be right back.